την Ελληνική Επιτροπή. Δύο στην Ιταλία. Italy, two points. Italy, deux points. Italian, zwei Punkte. Israel, three points. Τρεις στο Ισραήλ. Israel, three points. Israel, trois points. Israel, drei Punkte. Austria, four points. Austria, πέντε στην Αυστρία. Autriche, quatre points. Österreich, vier Punkte. United Kingdom, five points. United Kingdom, 5 points. Πέντε στην Αγγλία από την Ελλάδα. Großbritannien, 5 Punkte. Yugoslavia, 6 points. Yugoslavia, 6 points. Yugoslavia, 6 points. Yugoslavien, 6 Punkte. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Frankreich, 7 Punkte. Finland, 8 points. 8 στην Φινλανδία. Finland, 8 points. Finland, 8 points. Άμι Άστελουν, μαζί με τον συνθέτη Sweden, του τραγουδιού. Sweden, 10 points. Η Σουηδία δεύτερη στις προτιμήσεις της Ελληνικής Επιτροπής με 10 βαθμούς και άριστα 12 από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Luxembourg 12 points, Luxembourg 12 points, Luxembourg 12 points. Όπως βλέπετε υπάρχει αρκετή αγωνία στα παρασκήνια. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα της Ελληνικής Επιτροπής που βρίσκεται απόψε σε κάποιο στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Για να δούμε λοιπόν πώς πάμε. Προηγείται το Λουξεμβούργο με 72 βαθμούς. Qui est en ce moment en tête avec 72 points. Mais nous continuons avec Netherlands. Netherlands. Και θα συνδεθούμε τώρα με την Ολλανδία. May I have your votes, please? 8 points. Yugoslavian, 8 points. Σύνολο 125. Israel, 10 points. Israel, 8 στο Ισραήλ. 10 points. Israel, 10 points. Israel, όχι, 10 points. Στο Ισραήλ. Enfin, Allemagne, 12 points. Και τέλος 12 βαθμούς Allemagne, από το Λουξεμβούργο στην Γερμανία. Allemagne, 12 points. Germany, 12 points. Deutschland, 12 points. Και αυτά ήταν τα αποτελέσματα από το Λουξεμβούργο, που χωρίς να έχει ψηφίσει το δικό του το τραγούδι, γιατί δεν επιτρέπεται φυσικά, έρχεται πρώτο. Και το βραβείο Eurovision 1983 το παίρνει το Λουξεμβούργο για 5η φορά στην ιστορία του διαγωνισμού. Εδώ βλέπουμε την Corinne Hermès. Έχετε συγχαρητήρια από τους συναδέλφους της στα παρασκήνια και ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή. Meine Damen und Herren, unser Gewinner kommt aus Luxemburg. Να σας θυμίσουμε ότι η Corinne Hermès είναι μια νέα καλλιτέχνη, σπουδάζει μουσική και χορό στην Ακαδημία Châtelet του Παρισιού και όπως μάθαμε αγαπάει πάρα πολύ την Barbara Streisand και τον Frank Sinatra. Τη βλέπουμε να ανεβαίνει στη σκηνή. Η στίχη του τραγουδιού που είπε η Corinne Hermès και που της χάρισε το βραβείο γράφτηκαν από τον Alain Garcia και η μουσική από τον Jean-Pierre Miller. Thank you very much for this beautiful evening and I want to say
Η βραδιά μας τέλειωσε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα ακούσουμε όπως συνηθίζεται το βραβευμένο τραγούδι «Τι λαβεί 100» «Αν η ζωή είναι δώρο» που θα τραγουδήσει η Κορίν Ερμές για το Λουξεμβούργο. Πέμπτη φορά βραβείο Eurovision. Στην σκηνή βλέπουμε μαζί με την Κορίν Ερμές την Νικόλ, τη Γερμανίδα Νικόλ, που βραβεύτηκε στον περσινό διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Γερμανία. May I ask you please to take your place and sing again your song. Please, you would like to hear it. I think everybody wants to hear it again. Je pense que tout le monde voudra entendre encore une fois votre si belle chanson. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Και με το βραβευμένο Σύλλαβη 100 κλείνει και η μετάδοσή μας από το Μόναχο. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait. Den Präsidenten der IBU, Herrn Schaaf. Bitte schön, darf ich Sie jetzt bitten, die Medaillen zu überreichen, den Autoren, den Komponisten und den Interpreten. Με τη γερμανική τηλεόραση πάλι, τώρα γίνεται η απονομή του βραβείου. Όπως βλέπω στη σκηνή είναι ο πρόεδρος της IBU, ο Albert Schaaf. Και συγχαίρει την Κορίν Ερμές και όλους τους συντελεστές του τραγουδιού που πήρε το βραβείο και δίνει ραντεβού του χρόνου στο Λουξεμβούργο. Und mit diesen Bildern, meine Damen und Herren, möchten wir uns wirklich von Ihnen jetzt verabschieden und wünschen Ihnen eine wunderschöne gute Nacht. Good night. Και εδώ πια τελείωσε οπωσδήποτε η μετάδοσή μας από το Μόναχο. Καλή σας νύχτα.